υπάρχουν, Γιώργο. Θα πάμε σε μια έμπειρη ματιά. Τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη. Ο κύριος Ψωμιάδης τα ξέρει καλά τώρα αυτά. Καλησπέρα, κύριε Ψωμιάδη, από τη Λαμία. Και ξέρει και το ότι κρύβεται πίσω από τις τοποθετήσεις. Γιατί τους περισσότερους τους ξέρει πολύ καλά. Δεν συμμετείχα σε κυβερνητικό σχήμα, αλλά ούτε και σε ανασχηματισμούς. Απλώς γνωρίζω το πόσο κρίσιμο από την εμπειρία μου στην αυτοδιοίκηση. Πόσο κρίσιμη είναι η ώρα της αλλαγής προσώπων. Αλλά πριν προχωρήσουμε, ένα απλό ερώτημα ενός απλού πολίτη και όχι ενός πολιτικού με πολλές δεκαετίες στην πλάτη του. Το μήνυμα των εκλογών ήταν ο ανασχηματισμός του κυρίου Βενιζέλου. Εγώ πάντως έχω συγκεκριμένα ερωτήματα, κύριε Ψωμιάδη. Με το χαμόγελο που άκουσα, νομίζω έκλεισε και η συνάντηση που έχουμε μεταξύ μας. Κύριε Ψωμιάδη, υπάρχει μια, θα το πω, μεγάλη καρατόμηση. Γιάννης Τουρνάρας, Γιάννης Μιχελάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Αρβανιτόπουλος, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Άδωνης Γεωργιάδης, σας λέω για τους πρώην υπουργούς, Αθανάσιος Τσαφτάρης και ο Σίμος ο Κεδίκογλου και ο Θεόδωρος ο Καράογλου. Εντάξει, βαριά ονόματα δεν έχουμε εδώ τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Πολύ βαριά στήλη Λαβραμόπουλου και Βενιζέλου. Αλλά για το Χατζηδάκη μη βιαζόμαστε, μήπως υπάρχει κάποια θέση στην Ευρώπη. Για τα άλλα πρόσωπα, εντάξει, εγώ νομίζω ότι άλλοι είναι επιτυχημένοι, άλλοι έχουν προσφέρει. Αλλά να δώσουμε το δίκιο και στον κύριο Πρωθυπουργό ότι εντάξει, δεν μπορεί να συνεχίζουν συνέχεια τα ίδια πρόσωπα. Αυτό δεν λέει τίποτα όμως. Εγώ παραμένω στο ερώτημα, το μήνυμα των εκλογών ήταν ο ανασχηματισμός του κυρίου Βενιζέλου. Ή μήπως ήταν μια αλλαγή πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής, διότι... Εσείς τον ξέρετε καλά, τον κύριο Σαμαρά όμως. Θα έκανε ανασχηματισμό Βενιζέλου? εγώ παρακολουθώ τον ανασχηματισμό στον χώρο του Βενιζέλου, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου, και αυτό είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα, ο κύριος Βενιζέλος ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι έρχεται ο ανασχηματισμός, έτσι. Αυτό είναι προσωπική αρμοδιότητα και δικαίωμα από τον νόμο του κύριου Πρωθυπουργού. Εγώ έχω την εντύπωση ότι μαζί σας μπορούμε να εμβαθύνουμε λίγο την κουβέντα στον ανασχηματισμό. Με διακόψατε σε κάτι. Ναι. Λέω, τι περιμένετε αλλαγές με τον κύριο Χαρδούβελη στη θέση του κυρίου Στουρνάρα? Μπράβο, έτσι. Το παιδί του κυρίου Σιμίτη, των αγορών και του νομισματικού ταμείου. Έτσι, μπράβο. Για πείτε τα αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Το μήνυμα των εκλογών ήταν η αλλαγή της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Μικρότερη φόρη. Επιτρέψτε μου λίγο να σας κάνω έτσι ένα σχόλιο πολιτικό και ξαναερχόμαστε στον ανασχηματισμό. Κοιτάξτε, ένα κράτος όπως το ελληνικό σήμερα, η δημόσια διοίκηση, η κυβέρνηση ζητά περισσότερα από πολίτες που δεν μπορούν να δώσουν. Και πέρα από όλα αυτά, οι νομοταγείς, δηλαδή αυτοί που πληρώνουν, πλήττονται ακόμη περισσότερο. Τι θέλω να πω. Μπορεί μια οικονομία να γίνει παραγωγική. Μπορούμε δηλαδή εμείς σαν χώρα, είμαστε πλούσια χώρα, μπορούμε να γίνουμε παραγωγικοί όταν οι πολίτες είναι, δεν μπορεί να γίνει λέω παραγωγική, όταν οι πολίτες είναι χρεωμένοι, διωκόμενοι, τρομαγμένοι. Δεν γίνεται με αυτό το φορολογικό σύστημα και από αυτούς τους καθημερινούς φόρους έχουμε τελειώσει. Υπάρχουν διαρκείς αντιθέσεις εξάλλου μεταξύ των διαφόρων υπουργών κάτω από το τραπέζι, όχι πάνω από το τραπέζι. Δηλαδή κάναμε τη ζωή των Ελληνών χειρότερη αντί να την κάνουμε καλύτερη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Με 75% έμεσους φόρους, μόλις ξυπνάς, 6-75% έμεσους φόρους και στην Βουλγαρία έχουν 10-15-20%, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Ψωμιάδη, ο θυμόσοφος λαός λέει αλλάζει ο Μανολιός και βάζει τα ρούχα του αλλιώς, μάλλον κάτι τέτοιο. Ακριβώς αυτό ήταν το επόμενο που θα σε έλεγα, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Έχω μιλήσει με αρκετούς βουλευτές και πρώην βουλευτές αυτό το δίωρο περίπου, ναι, μετά τον ανασχηματισμό. Τα ίδια ακριβώς το λέμε. Από την άλλη όμως μην αδικούμε και νέα πρόσωπα που μπήκανε, άλλοι έμπειροι και άλλοι άπειροι, εντάξει, όλοι από κάπου ξεκινάμε, αλλά είναι πολύ νωρίς να κάνουμε, αν θέλετε, την αποκρυπτογράφηση και την αγιογραφία της νέας κυβέρνησης. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε σε μια χώρα η οποία ψάχνει
να κάνει ό,τι μπορεί για την ανάπτυξη. Νίκος Δένδιας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης στο Ανάπτυξης. Αυτό. Κοιτάξτε, ο Δένδιας είναι ένας σοβαρός πολιτικός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει σε αυτά τα υπουργεία, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος της μικρομεσαίας τάξης, του εμπορίου, του πεζοδρομίου, του μεγαλύτερου πανεπιστημίου για μένα στη ζωή. Εγώ θα έβαζα και στο ανάπτυξης και στο οικονομικών ανθρώπους μέσα από τον επιχειρηματικό χώρο. Δεν επιτρέπει να το λέει ένας πολιτικός, αλλά σας ομιλώ ως μικρομεσαίος, ως μικρός επιχειρηματίας, ως ένας μικρός έμπορος. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, μιλήσαμε για ένα σχηματισμό. Τρεις υφυπουργοί, συν ένας υπουργός, τέσσερις, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έτσι λέω κι εγώ. Υπουργείο Υγείας, στη θέση του Άδωνη Γεωργιάδη, Μάκης Βορύδης. Αν ο κύριος Βορύδης είναι κάπως διαλλακτικός και όχι απόλυτος λόγω χαρακτήρος, νομίζω ότι θα έχει μια συνέχεια του κυρίου Γεωργιάδη, που έχει τα θετικά αλλά και τα αρνητικά. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε και τα θετικά του Άδωνη. Τώρα, το γιατί άλλαξε, αυτό μόνο ο κύριος Πρωθυπουργός το ξέρει. Μάλιστα. Νομίζω όμως, για να αιτιολογήσουμε και την έξοδο του κυρίου Γεωργιάδη, θεωρώ ότι δεν ήταν προς θετική κατεύθυνση το ότι έβγαινε καθημερινά σε 10 κανάλια. Τώρα αυτό μην το λέτε εσείς. Τώρα εσείς τουλάχιστον υπάρχει μια σύγκριση μέσα στους δύο. Εσείς βγαίνατε και μιλάγατε επί της ουσίας. Και εσείς και ο Γεωργιάδης. Άλλο αν το ύφος δεν άρεσε σε κάποιον. Δύο λεφτά. Αν δεν ήσταν εσείς στα περιφερειακά κανάλια που σας σωστά με βρωμοσύνη, εμάς δυστυχώς μας είχε αποκλείσει το σύστημα. Και εμένα ιδιαίτερα. Αυτό μπορούσατε να το πείτε πριν 2-3 χρόνια όταν έβγαινα. Κάποτε. Με τα μεσονύχτια δεν έβγαινα. Κάποτε το σύστημα δεν σας άφηνε σε χλωρό κλαρί, κύριε Ψωμιάδη. Αλλά εγώ δεν ήμουν υπουργός. Ένας υπουργός δεν μπορεί να βγαίνει από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να παράξει και έργο. Εγώ νομίζω ότι ο Άδωνης ήταν παιδί της αγοράς, έτσι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Από εκεί και πέρα όμως ξεπέρασε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή είχε υπερβολικές θέσεις. Και νομίζω ότι έκανε πολλές φορές ζημιά και στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Λοιπόν, το επικοινωνιακό κομμάτι της κυβέρνησης, δηλαδή η κυρία Βούλτεψη. Πολύ καλύτερα από τον κύριο Κεδικούρου. Πολύ καλύτερα. Πιο ζεστή είναι, πιο έμπειρη είναι, πιο ετοιμόλογη είναι και πιο γρήγορη. Ο άλλος μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι να τελειώσει, κοιμόταν το Έλληνα. Λοιπόν, κύριε Ψωμιάδη. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Σας ευχαριστώ. Ξυπνάνε ξαφνικά ορισμένοι και γίνονται υπουργοί. Τώρα υπάρχει ένα κράγμα τάσεων, όχι τάσεων μέσα στα κόμματα, αλλά μέσα στην κοινωνία. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι και η κυβέρνηση αυτή και προεκλογική και πιθανόν και μετακλογική. Θέλω να πω δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι με αυτή την κυβέρνηση πάει για εκλογές ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί? Πότε? Το στηρίζω διότι για πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς, για πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που κάνει κυβέρνηση, βάζει εκπροσώπους από όλο το φάσμα του ελληνικού χώρου. Δεν είχε στην Κρήτη, έβαλε από την Κρήτη. Δεν είχε στην Ήπειρο, έβαλε από την Ήπειρο, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Τασούρα. Να πιάσει όλη τη γεωγραφία της Ελλάδος. Ναι, από την Πελοπόννησο ενίσχυσε. Γενικά, οπότε βλέπετε εκλογές τώρα, δεν μας λέτε, κύριε Ψωμιάδη. Είπατε για εκλογές, πότε όμως προσδιορίζονται? Στο τέλος της τετραετίας ή νωρίτερα εκτιμάτε? Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και στο φθινόπωρο να έχουμε, διότι όπως βλέπω τα σχήματα σήμερα, στο δεύτερο γύρο, όπως τα δημιούργησε ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Σαμαρά, νομίζω στο δεύτερο γύρο έχουν περισσότερες συμμαχίες από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι κάνουν οτιδήποτε να αποδυναμώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, επειδή είστε από Μακεδονία. Υπουργείο Μακεδονία Στράκη, στη θέση του κυρίου Καράουγλου, ο κύριος Ορφανός. Προηγουμένως μιλούσα με τον κύριο Ορφανό, ένας άνθρωπος ήπιος, έχει εμπειρία, γνωρίζει το χώρο, αλλά αυτά τα υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Μακεδονία Στράκης, χρειάζονται ένα ψωμιάδι, καταλαβαίνετε, ένα
πολύ μέσα στην κοινωνία, πολύ φιλολαϊκό άνθρωπο. Τώρα που και πάει στο χέρι του κάθε υπουργού είναι να πετύχει ή να μην πετύχει. Και πρέπει επίσης να πούμε ότι από ό,τι είδα πολλά από τα νέα μέλη της κυβέρνησης είναι υποδείξεις είτε μεγάλων οικονομικών παραγόντων ή κάποιων πρεσβειών. Να τα είπε και αυτά ο κύριος Ψωμιάδης. Δεν μπορούσα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση έκανε ο Γιάννης τη δική του, να κάνω και εγώ τη δική μου. Βασίλης Κικίλιας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Προσπαθώ να τον πιάσω τον Βασίλη και δεν μπορώ γιατί είναι καλό παιδί. Αλλά τι να σου πω ρε παιδάκι μου, επειδή είναι ψηλό θα τα βλέπει όλα ο Φιψηλού, δεν ξέρω, θα τα παρακολουθεί. Είναι πολύ επικίνδυνη η θέση αυτή, παράτολμο το επιχείρημα. Δεν ξέρω. Εκεί ήθελε έναν πιο του πεζοδρόμιο, ένα πιο μουτράκι λίγο. Συμφωνείτε με αυτούς που λένε ότι παρά είναι καλό παιδί για αυτό τη θέση? Ναι ρε παιδί μου, ήθελε κάποιο μέσα από την κοινωνία, από τη ζωή του, λίγο πιο περπατημένο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Είναι ορισμένα υπουργεία. Ας πάρει το βάπτισμα του πυρός. Ο ίδιος ο υπουργός πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Δεν μπορείς να περιμένεις μόνο την φυσική ηγεσία. Και η πολιτική ηγεσία πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Τους μισούς τους άδειασε, Γιάννη, ο κύριος Ψωμιάδης. Αλλά πάλι ξεφύγαμε. Εγώ σας είπα και το είπατε και χαίρομαι. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αλλάζει τίποτα αύριο? Όχι. Συμφωνούμε? Ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψωμιάδη. Διότι δυστυχώς στις εκλογές πέρασε το σύνθημα σταθερότητα, φόβος, τρόμος. Αν δεν βγει ελιά, εγώ θα ρίξω την κυβέρνηση. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση του κ. Βενιζέλου. Καλό βράδυ από τη Λαμία, κύριε Ψωμιάδη. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργο, θα επιχειρήσουμε λίγο να προσεγγίσουμε τώρα θέματα που έχουν να κάνουν με τα αγροτικά. Πες μου, κάτι σκεφτόσουνα.